κάνουμε παρέμβαση ενάντια στο άνοιγμα των καταστημάτων 32 Κυριακές μέσα στο χρόνο για το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η συγκεκριμένη εταιρεία του Κοτσόβουλου, ακολουθώντας φυσικά την πεπατημένη άλλων εταιριών, μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων, αποφάσισε έτσι απλά και ανακοίνωσε στους εργαζόμενους ότι θα ανοίξουν 32 Κυριακές μέσα στο καλοκαίρι. Μοιράσαμε την ανακοίνωση, μιλήσαμε με τους συναδέλφους. Υπάρχει μεγάλη απογοήτευση από την εταιρεία και κυρίως υπάρχει οργή, γιατί καταλαβαίνουν ότι με αυτόν τον τρόπο πραγματικά δεν θα μπορέσουν να δουν ούτε τις οικογένειές τους, ούτε τα παιδιά τους, δεν θα έχουν καθόλου ελεύθερο χρόνο, με τον μισθό να παραμένει στα τάρταρα, με την ακρίβεια να καλπάζει στο Θεό. Έχουμε όμως επίσης να καταγγείλουμε την παρουσία της αστυνομίας, που με πρακτικές που θυμίζουν μαύρες εποχές για τη χώρα μας, ρωτούσε στα μέλη του σωματείου πόσοι είναι, τι θα κάνουν, γιατί ήρθαν περισσότεροι, με πρόσχημα ότι η εταιρεία αυτή βρίσκεται στο αμερικάνικο προξενείο. Ξεκαθαρίζουμε ότι δεν θα ανεχτούμε τέτοιες συμπεριφορές, οι οποίες καταστρατηγούν ακόμα και αυτή τη δημοκρατία, και ξεκαθαρίζουμε επίσης στις εταιρείες να πάρουν πίσω την απαράδεκτη απόφαση, για την οποία έχει τεράστια ευθύνη και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που ψήφισε τις 32 τις Κυριακές και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που είπε ευχαριστώ και εφάρμοσε τον νόμο χωρίς να τον αλλάξει. Θα είμαστε στο πλευρό των συναδέλφων, τους καλούμε να έρθουν σε επαφή με το σωματείο. Μόνο με αγώνα, μόνο πραγματικά με συσπήρωση στο σωματείο θα μπορούμε να τα καταφέρουμε.